Ακούστε με, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η φετινή 8η του Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, αποκτά μια εξέχουσα σημασία. Γιατί στις σύγχρονες συνθήκες οι γυναίκες αναμετρώνται κυριολεκτικά μετά από ένα χρόνο πανδημίας με τις τεράστιες δυσκολίες στο κολοχθρά της ανασφάλειας. Και είναι αυτή η πραγματικότητα που δεν αντιμετωπίζεται με υποκριτικά λόγια συμπάθειας και συμπαράσταση στις ηρωίδες γυναίκες και δει από τα κόμματα που κυβέρνησαν και ενίσχυσαν την καταπίεση των γυναικών. Χρειάστηκε, για παράδειγμα, η γενναία στάση γυναικών και ανδρών που τόλμησαν να μιλήσουν, γιατί τους έκαιγε την ψυχή χρόνια τώρα, για να αναγκαστείτε τελικά να καταδικάσετε τις πιο ακραίες συνέπειες αυτών των κοινωνικών διακρίσεων. Μιλάμε πολύ εύκολα εδώ μέσα για ανθρώπινες αξίες, για κοινωνικό κράτος, για κώδικες δεοντολογίες και άλλα τέτοια που δήθεν θα ελέγχουν τόσο την ατομική αλαζονία όσο και την κατάχρηση της ατομικής εξουσίας αλλά και της βίαιης συμπεριφοράς. Και όμως αφήνεται επιδεικτικά και στο απειρόβλητο, κυριολεκτικά, το βούρκο της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Την ίδια τη γενεσιουργό μορφή βίας, που τα συστατικά της στοιχεία είναι ο οικονομικός και ο κοινωνικός καταναγκασμός, ο ανορθολογισμός, η καταστολή και η χειραγώγηση. Αν θέλετε, κύριοι της κυβέρνησης και κυρίες, το ίδιο και εσείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να απαλλάξετε τις γυναίκες από κάθε ανισότητα, εργασιακή, μισθολογική και όλες τις άλλες, τι θα είχατε κάνει, πρώτα το κάνετε και τώρα. Θα καταργούσατε δουλειά και ωράριο λάστιχο, που ονομάζεται κατά φημισμόν ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει πιο σύγχρονη ανάγκη για κάθε γυναίκα από να έχει μια σταθερή δουλειά και μάλιστα με λιγότερες ώρες, όπως και οι άντρες άλλωστε, στον εξελιγμένο τεχνολογικά 21ο αιώνα. Και μάλιστα εργασία όχι μόνο σταθερή, αλλά και πάνω στο αντικείμενο της ειδίκευσής της, με επίσης σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, με όλα τα μέτρα προστασίας και υγείας και ασφάλειας και στους χώρους δουλειάς και βεβαίως ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αντίθετα, βλέπουμε να γενικεύεται την επίθεση εναντίον των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γυναικών, θεσμοθετώντας, σας φέρνω ένα παράδειγμα, τη δεκάωρη δουλειά. Τι θεσμοθετήσατε τη δεκάωρη δουλειά? Επίσης, την κατάργηση της χιλιακάτικης αργίας και άλλα τέτοια. Πώς εξίσωση είναι αυτή των γυναικών? Δεκάωρη δουλειά. Ό,τι πείτε. Επιδιώκετε να μονιμοποιήσετε την αθλειότητα που ζουν σήμερα οι διεργαζόμενες γυναίκες. Πώς το κάνετε? Έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης, αίθουσες τηλεργασίας. Δηλαδή, καταργείτε τη διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και στον ελεύθερο χρόνο. Κομματιάζετε, τσακα, κόμματι με το μαχαίρι, την προσωπική και την οικογενειακή ζωή της γυναίκας. Την κομματιάζετε. Στα ερείπια των εργασιακών σχέσεων, στο ζόφο της εργασιακής ζούγκλας, χτίζεται, για παράδειγμα, μια ψηφιακή οικονομία και ενδεχομένως και μια ψηφιακή ισορροπία. Εμείς, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται άδεια τοκετού και μητρότητας, επίδομα άδειας μητρότητας σε όλες τις γυναίκες. Και τις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότησες, σε όλες χωρίς καμία εξαίρεση. Και όμως, σήμερα εδώ που μιλάμε, 8 Μαρτίου του 2021, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διατηρούν τον άθλιο νόμο του 1952. Είναι μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία ο νόμος. Αυτόν που αποκλεί από το επίδομα άδειας του κετού γλωχίας και μητρότητας όσες εργαζόμενες δεν έχουν, λέει, συγκεντρώσει 200 μεροκάματα την τελευταία διετία. Και βεβαίως αυτά τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας, γιατί υπάρχουν? Γιατί η καπιταλιστική εργοδοσία θεωρεί αντικίνητρο την πρόσληψη μιας γυναίκας με τέτοια βάρη στην πλάτη, όπως ο τοκετός, η μητρότητα, τα επιδόματα. Για το κράτος, τα μέτρα προστασίας της υγείας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλα αυτά είναι κόστος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχουμε πανδημία, γυναίκες να φορτώνονται τη φροντίδα των ανήλικων, των ηλικιωμένων, των τυχόν αναπήρων
και να μεταμορφώνονται αυτομάτως μαζί με οτιδήποτε άλλο σε νοσηλεύτριες, υγειονομικούς και παιδαγωγούς. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Χωρίς υπερβολή, δεν υπάρχει. Από αυτές τις γυναίκες ζητάμε να πληρώσουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, να κάνουν προγεννητικό έλεγχο, διαγνωστικές εξετάσεις, και τίποτα από αυτά δεν είναι δωρεάν. Χωρίς υπερβολή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι ελληνικές και άλλες κυβερνήσεις έχετε αναγάγει εν πωλήσει επιστήμη τη διαστρέβλωση της έννοιας της ισοτιμίας της γυναίκας. Γι' αυτό και ανακαλύψαμε το ελληνικό Me Too. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνικό Me Too? Έχει γίνει κάποια επανάσταση στην Αμερική και μιλάμε για ελληνικό Me Too και το αντιγράφουμε? Δεν είναι αυτό πρόβλημα γυναικών, ανεξαρτήτως ράτσας, φυλής, κρατικής οντότητας, ηθαγένειας? Χρειαζόμαστε να ανακαλύψουμε για τη βία κατά των γυναικών και να φτιάξουμε ελληνικό Me Too και το λέμε κιόλας? Λοιπόν, έχετε πετύχει με αυτή την πολιτική να εξισώνετε προς τα κάτω και για τους άντρες και για τις γυναίκες τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάει κάποιος για την ισοτιμία ανδρών και γυναικών στον νόμο, αλλά αυτό να μην ισχύει στην πράξη. Σε τέτοιο βαθμό δεν ισχύει στην πράξη, ώστε εν πωλής πολλές φορές το γυναικείο ζήτημα, τα γυναικεία προβλήματα, η γυναικεία καταπίεση λειτουργούν ως άλοθη για υπεριαλιστικές πολιτικές και για υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική και από το ΝΑΤΟ. Μόλις έρθουν σε κόντρα με τη Ρωσία ή με την Κίνα, θυμούνται και τη θέση της γυναίκας για να τη χρησιμοποιήσουν σαν άλοθη. Οι αλυσίδες της σιωπής και της βίας, της ανισοτιμίας της γυναίκας πρέπει και μπορούν να σπάσουν παντού. Σε χώρους δουλειάς, σε σχολές, στον δρόμο του συλλογικού αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, όχι μόνο στην εργασία αλλά και σε κάθε μορφή της κοινωνικής ζωής. Στον 21ο αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας φωτίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τεράστιες δυνατότητες που αναδύονται από αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες όμως παρεμποδίζονται από την ανάπτυξη μιας οικονομίας που έχει στραμμένο το βλέμμα στο επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος και όχι στις εργατικές, πραγματικές, λαϊκές ανάγκες ανδρών και γυναικών. Η ιστορική επέτειος της 8ης Μαρτίου κάθε φορά υπενθυμίζει το πως το πραγματικά προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών, συνταξική πάλι, είναι να μην υποτάσσεσαι στους αρνητικούς συσχετισμούς της εποχής σου, αλλά να παλεύεις για να τους αλλάξεις. Για μια κοινωνία χωρίς ανασφάλεια, χωρίς σεξισμό, απαλλαγμένη από κάθε μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης και κοινωνικής καταπίεσης, αυτή που εμείς ξέρουμε, ζούμε και βλέπουμε ως σοσιαλιστική και κομμουνιστική. Σας ευχαριστώ.